ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα θησαυρών ανέκτητων εν τους ουρανείς, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σεις διαφθείρει. Κατ' την δασκαλίαν, αγαπητοί μου, κατ' την δασκαλίαν των ιερών κειμένων, κατ' την δασκαλίαν των θεόπνευστων ιερών γραφών, ο αρχηγός και τελειωτής πιστεός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, επί μίαν ολόκληρον τριετίαν εργάζει το αγαθόν και την αρετήν και παρήχε πλουσίας τας ευεργεσίας του εις όλους τους ανθρώπους, μάλιστα δε εις τους φτωχούς και πάσχοντας και αναξιοπαθούντας αδελφούς του. Ο Θεάνθρωπος σωτήρε επί μίαν ολόκληρον τριετίαν και των θείων λόγων εδίδασκε και τα σπισκιά των ανθρώπων εφώτιζε και τα σωτηριώδης αληθείας απεκάλυπτε. Ο Θείος διδάσκαλος συνίστα και στους μαθητάς του, αλλά και στον λαόν, εάν πράγματι επιθυμούν να σώσουν την πνευματική και αθάνατον ψυχή των, οφείλουν να ζουν και να πολιτεύονται σύμφωνα με το Πανάγιον θέλημα της Παναγίας Τριάδος. Να αποφεύγουν πανότι μολύν και διαφθείρει το αγιαστήριο της ψυχής μας. Συνίστα προέτρεπε τους μαθητάς και των λαών πάντοτε να πλουτούν εις έργα αγάπης, εις έργα δικαιοσύνης, εις έργα πίστεως, εις έργα αρετής, εις έργα ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Ποτέ να αποφεύγουν να θησαυρίζουν αγαθά άφθονα επί της γης. Από τις εποχής του Σωτήρος Χριστού, σε ενανθρωπίσεως Σωτήρος Χριστού, παρήλθον 2000 έτη. Και γεννάται το εύλογο ερώτημα: πόσοι από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς πλουτούμεν εις Θεόν? Πόσοι από εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς δεν ρυπτόμεθα ακάθεκτοι και αχαλήνοτοι εις την απόλαυση των επιγείων αγαθών, αδιαφορούντες τελείως περί της σωτηρίας της πνευματικής και αθάνατου ψυχής μας? Και αληθώς, πόσοι από εμάς δεν θησαυρίζομεν επίγεια αγαθά και μάλιστα πολλάκις, αδικούμε τους συνανθρώπους μας δια να ζήσομεν έτη πολλάκ την οδός? Σήμερα λοιπόν που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει, τιμά και γεραίνει μιεράν μνήμην του γέροντος αρχιερέως, του γέροντος αρχιεπισκόπου μύρων της Λυκίας, Αγίου Νικολάου, ο οποίος εκτός των άλλων ήτο και επίσκοπος άκρος ελεήμων και φιλάνθρωπος, ας ομιλήσουμε περί των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πλουτούν εις Θεόν, αλλά και περί των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πλουτούν εις επίγεια υλικά αγαθά δια να οφειλθόμεν ηθικώς. Ο αληθής, αγαπητοί μου, ο αληθής χριστιανός οφείλει κυρίως να εργάζεται και να φροντίζει, οφείλει κυρίως επί της γης να προετοιμαστεί και να προπαρασκευαστεί δια τη μέλουσαν ζωή και μακαριότητα. Ο άνθρωπος το τελειότερο και ευγενέστερο εξ όλων των δημιουργημάτων της Παναγίας Τριάδος δεν ήλθε εις την γη δια να ζήσει αιωνίως. Ήλθε εις την γη δια να αγωνιστεί γενναίος και να νικήσει κατά της σοφιώδους και θηριωμόρφης κακίας, δια να λάβει ως βραβείον, δια να λάβει ως έπαθλον και γέρας των αμαράντινων της δικαιοσύνης στέφανων. Αλλά ο αληθής χριστιανός δεν είναι αδιάφορος δια τα αγαθά του κόσμου, ούτε μισή και περιφρονεί αυτά, τόσο μάλλον όσο και αναγκαία είναι η συνεπίγειον ζωή και όργανα της προόδου και μάλιστα και αυτή τη επιτυχία του προορισμού του. Ο πλούτος ούτε αγαθών καθεαυτών ούτε κακών είναι. Αποβαίνει αγαθών εάν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτόν προς ωφελιά του,
αλλά και προς ωφέλεια των συνανθρώπων του και της πατρίδος. Δια του πλούτου αναπτύσσονται ετέγνε και επιστήμε, εξοραίζονται κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούνται ποικίλε ευκολίες. Χριστιανική θρησκεία, επομένως, δεν είναι εναντίον απολύτως του πλούτου. Είναι εναντίον του αδίκου πλούτου και των πλουσίων εκείνων οι οποίοι κακώς χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τον πλούτο των. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι μεταχειρίζονται τον πλούτο προς την όδη απόλαυση και αποβαίνουν φύλαυτοι και εγωιστές. Ο φύλαυτος και εγωιστής μεταχειρίζεται και χρησιμοποιεί τον πλούτο πάντοτε προς την όδη απόλαυση. Πάντοτε ο φύλαυτος και εγωιστής πλούσιος φροντίζει και μεριμνά δια το εγώ του και τις απολαύσεις του κόσμου και τα πάντα μεταχειρίζεται ως μέσα προς τον σκοπόν τούτον, διότι είναι δούλος της ματαιότητος. Ο φύλαυτος και εγωιστής πλούσιος θησαυρίζει αγαθά, επισορεύει χρυσών και άργυρων, κτίζει μεγαλοπρεπή κύματα και επαύλης, αυξάνει τα κτήματά του, φαντάζεται πολλάς και μακράς και μεγάλας αναπάφης και τρυφάς, αλλά όμως όλα σαρκικάς και κτηνώδης. Γιατί αυτή σκέψεις του εγωιστού και φυλάφτου πλουσίου είναι μωρά και κτηνώδης, διότι λησμονεί τον δοτήρα παντός αγαθού και τον εν πάση στιγμή δυνάμενον να παρουσιαστεί θάνατο. Ο άνθρωπος δεν είναι δρύς, ισχυρά και ακαταγόνιστος. Ο άνθρωπος είναι ασθενής και ευκόλως πίπτει και συντρίβεται. Η δε ώρα του θανάτου είναι άγνωστος εις πάντα άνθρωπον και ίσως αυτή την στιγμή ο άνθρωπε αποθνίσκης και γυμνός απέρχεσαι ενώπιον του δικαιοκρίτου Χριστού και τα αγαθά σου, και τα αγαθά σου σκορπίζονται στους ανέμους. Και αληθώς δεν είναι μωρός και άφρον και ανόητος ότι ουτοτρόπος σκεπτόμενος και πολιτευόμενος, αφού θυσιάζει το αιώνιον μέλλον και την αιώνιον μακαριότητα εις τα στιγμιαίας απολαύσεις της προσκαίρου παρούσης ζωής. Η κτηνώδης απόλαυση των αγαθών του κόσμου επεσκότησε το νου και διέφυρε την καρδία, ώστε σκέψη και επιθυμία είναι υγιεινε και υλικέ και μωρέ και μάλιστα βλαβερέ. Η δε έλλειψη πεπιθήσεως εις την αιώνιον ζωή παραλύει το ηθικό φρόνημα και εξασθενίζει την θέληση και καταρρύπτει τον άνθρωπο εις την τάξη των αλόγων ζώων. Διουτοτρόπος διέρχεται την ζωή του ο φύλαυτος και εγωιστής πλούσιος και διουτοτρόπος αυστηρός αυστηρότατα τιμωρείται υπό τις αδεκάς του θείας δικαιοσύνης. Αλλά υπεράνω του πλουτίνη σε αυτόν και την ύλη είναι το πλουτίνη των Θεών, ήτι εις την κατά Θεών δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ο χριστιανός πλουτίης Θεών όταν εργάζεται το αγαθόν και την αρετήν, διότι έχει θησαυρούς ουρανίους και πλούτων αναφέρετων και ανεκτήμητων. Ο ιστόν πλουτών έχει αρχάς υγιής και αληθώς χριστιανικάς και επομένως πιστεύει ότι ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι η παρούσα ζωή, αλλά η μέλουσα ζωή, η αθανασία και η αιωνιότηση. Δεν είναι σκοπός του χριστιανού ο θαρτός ούτος και πεπερασμένος κόσμος, αλλά ο Άγιος τα αγαθά του Αγίου Παραδείσου. Ο εις Θεόν πλουτών αγωνίζεται όλα τα χρόνια της επιγείου ζωής του, αγωνίζεται έναν αγώνα υψηλών και ευγενή και ωραίων και ιερών, τον αγώνα της αρετής και του καθήκοντος, διαναλάβει κατά την μεγάλη και επιφανή ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως παρά το απολύτως δικαιοκρίτου Χριστού, τον αμαράντινο της δικαιοσύνης Στέφανο. Ο εις Θεόν πλουτών θεωρεί των πρόσκαιρων και παροδικών τούτων κόσμων ως γέφυραν δια της οποίας δύναται να μεταβεί εις την ουράνιον πολιτεία, εις τον Άγιον Παράδεισον, εις την αιώνιον ζωή και μακαριότητα. Ο εις Θεόν πλουτών επλούτησε πλούτων αναφέρετων και ανεκτήμητων, ο οποίος παραμένει και παρακολουθεί τον άνθρωπο και μετά των θανατών του. Ποιήσατε αυτής βαλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρών ανέκτονε της ουρανής
όπου κλέπτη σου και γκίζει ουδέ ει διαφύρει, διδάσκει ο Θείος διδάσκαλος, εις το 12ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ιερού Ευαγγελίου. Από τα ολίγα τα οποία ελέγξαν συνάγεται το συμπέρασμα. Ο σοφός προφητάναξ Σολομών, σοφότατα και επιγραμματικότατα εις το 3ο κεφάλαιο του εκκλησιαστού διδάσκη, εις πάσιν ο χρόνος. Ο χρόνος δηλαδή είναι όλων των αξιολόγων πράξεων του ανθρώπου και ο οδηγός και ο διδάσκαλος και ο συμβοηθός. Εκ του χρόνου της επιγείου ζωής μας εξαρτάται η αιώνιος ευτυχία μας ή κόλαση. Ο χρόνος παρέρχεται και με αυτόν παρέρχονται και πολύτιμε στιγμέ της αγαθοεργίας. Δια τούτο ας εργαστούμε εφόσον έχουμε καιρόν και ας πλουτίσουμε εις πλουτισμόν εις έργα αγαθά και φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Μη θησαυρίζομαι άφθονα υλικά αγαθά τα οποία αύριο θα αφήσουμε πίσω, διότι ο θάνατος ως το δρέπανον του θεριστού καθεκάστην στιγμήν ρυπτεί ανθρώπους εις των σαρκοφάγων και σκολικοτρόφων τάφων. Συμφέρον επομένως όλων μας, και επειδή οι χρόνοι είναι πολύ δύσκολοι και χαλεπή και οι καιροί άκρος δυσχήμεροι και αποβαίνουν δυσκολότεροι και χαλεπότεροι οι χρόνοι, συμφέρον όλων μας και επίγειων αλλά κυρίως και κατεξοχήν αιώνιων, είναι να χρησιμοποιώμεν τα υλικά αγαθά όπως διδάσκει ο αρχηγός και τελειωτής πιστός μας ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τότε, αγαπητοί μου, θα προαγόμεθα εις το αγαθόν εις την αρετήν, θα πλουτώμεν εις έργα αγάπης, φιλανθρωπίας, ελεημοσύνης και δικαιοσύνης, θα διέλθομεν την πρόσκαιρον και παρούσαν ζωή, την πρόσκαιρον παρούσαν ζωή εν ειρήνη και γαλλία και εν ειρήνη και γαλήνη και ησυχία, και θα απολαύσομεν των αιωνίων και αυθάρτων αγαθών. Αμήν.